Φιλοξενούμε τον κύριο Στέλιο Καρακούδη και είναι χαρά μας τον διοικητή της Τροχέας Ηρακλείου. Να τον ευχαριστήσω θερμά, την καλησπέρα μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Βέβαια, η ατζέντα της συζήτησης με τον κύριο Καρακούδη περιλαμβάνει κάποιες προτροπές, κάποιες συμβουλές της Τροχέας Ηρακλείου με φόντο το τριήμερο της 28ης. Ωστόσο, θέλω λίγο να πιαστούμε και θέλω ένα πρώτο σχόλιο με αφορμή αυτό το τροχαίο συμβάν. Το τροχαίο δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε στον Παλί δεν ξεκίνησε καλά. Δεν ξεκίνησε καλά το τριήμερο της 28ης, από τη στιγμή βέβαια που η τροχαία του ΒΟΑΚ και όχι μόνο, οι κατατόπους υπηρεσίες τροχαίας σε όλη την Κρήτη εφαρμόζουν μέτρα από σήμερα, κύριε Διοικητά. Από σήμερα, ήδη σήμερα μετά το μεσημέρι, παρατηρείται μια αυξημένη κινητικότητα των οχημάτων της τάξης του 15% σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες προηγούμενες μέρες. Δυστυχώς, όπως είπατε, δεν ξεκινήσαμε καλά. Είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός εκεί στο ύψος του Παλί. Εμείς εμφιστούμε την προσοχή προς όλους τους συμπολίτες μας, έτσι να κρατάνε χαμηλές ταχύτητες. Είναι μια μετοπική σύγκρουση, δύο οχήματα τρακάρανε, μια μετοπική σύγκρουση. Το οδικό δίκτυο στην Κρήτη δεν είναι και το καλύτερο οδικό δίκτυο που θα μπορούσαμε να έχουμε. Εύκολα ένα όχημα μπορεί να φύγει στο αντίθετο ρεύμα και να γίνει μια τέτοια μετοπική σύγκρουση με θλιβερά αποτελέσματα. Κύριε Διοικητά, λόγο... γνωρίζετε πολύ καλά τον βόρειο ειδικό άξονα Κρήτης, στο συγκεκριμένο σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο συμβάν με τον απολογισμό των τραγικών και το θάνατο της γυναίκας, της 60χρονης. Κρύβει κινδυνούς. Είναι ένα από τα σημεία τα οποία βρίσκονται στην κόκκινη λίστα της τροχαίας. Βέβαια, το σημείο του Μπαλί και κατά το παρελθόν έχει δώσει πολλά τροχαία ατυχήματα. Εμείς στο δικό μας σχεδιασμό χαρτογραφούμε όλα αυτά τα σημεία που δίνουν τα τροχαία ατυχήματα και εκεί δίνουμε έφαση και με συνεχούς ελέγχους. Και αυτό έχει γίνει και την τρέχουσα χρονική περίοδο εν ώψη του τριημέρου της 28ης Οκτωβρίου. Δυστυχώς όμως δεν καταφέραμε έτσι να αποτρέψουμε το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα. Συνήθως είναι η αντικανονική προσπέραση βέβαια και η παραβίαση της διπλής διαχωριστικής. Η υπερβολική ταχύτητα βέβαια εδώ θα τα δούμε μέσα από την προανάκριση τι ακριβώς έχει γίνει. Συνήθως μιλάω στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι αιτίες κυρίως είναι η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, κάποιο αντικανονικό προσπέρασμα, να μπει κάποιος στο αντίθετο ρεύμα. Και όταν γίνεται μια μετοπική σύγκρουση, πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική μάλιστα πρόοδο έτσι, και οι δυνάμεις που ασκούνται στα δύο αυτά οχήματα αλλά και στους μέσους επιβάτες. Και βέβαια επηρεάζεται και η ψυχολογία των αστυνομικών από τη στιγμή που έχουμε ένα τροχαίο συμβάν, ένα θανατηφόρο, με την έναρξη ενός σχεδιασμού με υψηλές προσδοκίες. Πάμε να περάσουμε ένα ανέμακτο τρίμερο. Για μας είναι ένα στοίχημα αυτό κάθε φορά και δεν σας κρύβω ότι όποτε έχουμε ένα τέτοιο θλιβερό συμβάν, είναι σαν να δέχομαι μια μαχαιριά εγώ προσωπικά ο ίδιος. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Γιατί το στοίχημά μας είναι αυτό, να προστατεύσουμε το πολυτιμότερο αγαθό που έχει ο άνθρωπος, που είναι σωματική του ακαιρότητα, η υγεία και η ζωή του. Λοιπόν, ο σχεδιασμός της τροχαίας Ηρακλείου, να αναφερθούμε συγκεκριμένα με φόντο το τριήμερο της 28ης, κύριε Διοικητά, τι περιλαμβάνει, πού έχει τόσο βαρύτητα και τι σας προβληματίζει την ίδια ώρα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, έχει γίνει μια χαρτογράφηση των επικίνδυνων σημείων και των σημείων που δίνουν κατά το παρελθόν σοβαρά τροχαία δυστυχήματα. Και οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε αυτά τα σημεία. Το σύνολο του προσωπικού του τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου βρίσκεται επί ποδός αυτό το τριήμερο και μέσα στην πόλη, στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, μια δύσκολη οδό, στην Παλιά Εθνική Οδό Ηρακλείου Λασιθίου, στην Παλιά Εθνική Οδό Ηρακλείου Ρεθύμνου, καθώς και στην Επαρχιακή Οδό Ηρακλείου Βιάνου. Πολλοί έλεγχοι γίνονται, πολλά συνεργεία ελέγχων και σε διαφορετικά σημεία και εναλλασσόμενα. Σκοπός και στόχος όλων αυτών των ελέγχων είναι να, μέσα από την παρουσία μας να κρατάμε σε εγρήγορση τους συμπολίτες μας, να νιώθουν την παρουσία της αστυνομίας και να προσέχουν, να μειώνουν την ταχύτητά τους και να οδηγούν συνετά, τηρώντας τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ξέρετε, και δημοσιογραφικά, καμιά φορά το βλέμμα στρέφεται στον βόρειο ειδικό άξονα Κρήτης, ένα επαρχαιωμένο εθνικό δίκτυο, και πολύ καλά κάνατε και αναφέρατε και άλλους δρόμους. Καθώς τροχαία συμβάντα γίνονται και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, αλλά και σε κεντρικές οδικές αρτηρίες μέσα στις πόλεις. Μιλάω για το σύνολο της περιφέρειας Κρήτης. Βεβαίως. Και μέσα στην πόλη έχουμε τροχαία ατυχήματα. Από τη δικιά μας πλευρά, για μέσα στην πόλη. Καταρχήν, ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα θα το έχουμε κυρίως με μηχανάκι, με κάποιον αναβάτη ο οποίος φοράει το κράνος και χτυπήσει το πιο ευάλωτο σημείο από το σώμα του, που είναι το κεφάλι. Τότε θα ξεκινήσει ο σοβαρός τραυματισμός. Γι' αυτό τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε εντείνει υπερβολικά τις προσπάθειές μας στη χρήση του προστατευτικού κράνους στις μηχανές. Μάλιστα, τα δεδομένα και τα στατιστικά που έχουμε στη διάθεσή μας καταδεικνύουν ότι υπάρχει χρήση του προστατευτικού κράνους σε ποσοστό άνω του 90% πλέον. Σε επίπεδο Ηρακλείου, κύριε Διοικητά, το επιβεβαιώνω και μέσα από ρεπορτάζ,
Για να μην πω 10 στα 10, ή 10 στους 10, ή 9,5 στους 10 αφορούν κράτος. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής και δόξα τω Θεώ να πούμε, πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, κυρίως στην πόλη του Ηρακλείου, που είναι μια πόλη που ξεπερνά τους 200.000 πληθυσμό. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε και να επισημάνουμε σε αυτό που είπατε και προηγουμένως, ότι όταν φτιάχτηκε το διαχωριστικό στη Θεώ, που διαχωρίζει τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας που δείχνετε και στις οθόνες σας για τον ομό Ηρακλείου, ναι, από την περιοχή της, των Λινοπεράματα που είναι και σωστά η ΔΕΗ, μέχρι και τα Μάλια, τα τελευταία χρόνια έχουμε 0 έως 1 θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα. Έχουν σωθεί πάρα πολλές ζωές από μία μικρή παρέμβαση στο οδικό δίκτυο που έχει να κάνει με το διαχωριστικό στη Θεώ, που διαχωρίζει τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και έτσι ένα όχημα, αν φύγει από την πορεία του, δεν θα μπει στο αντίθετο ρεύμα να χτυπήσει με τοπικά με ένα αντιθέτως ερχόμενο κινούμενο όχημα. Πιάνουμε το παράγοντα των υποδομών, αλλά να εστιάσουμε λίγο και στον ανθρώπινο παράγοντα. Βεβαίως. Ο ανθρώπινος καταρχήν παράγοντας συμμετέχει στην πρόκληση των τροχαίων ατυχημάτων κατά 95%. 95%. Το υπόλοιπο 5%. Μη στεκόμαστε λοιπόν στον απαρχαιωμένο δρόμο. Το υπόλοιπο 5% είναι έχει να κάνει με το όχημα και το περιβάλλον, τους δρόμους κτλ. Άρα λοιπόν νούμερο ένα παράγοντας είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος πρέπει να οδηγεί με σύνεση και προσοχή και θα πρέπει να προσαρμόζει την ταχύτητά του και την οδήγησή του με βάση τις επικρατούσες κάθε φορά συνθήκες. Άλλωστε πάρα πολλοί από εμάς έχουμε περάσει στους ίδιους και στους ίδιους δρόμους ξανά και ξανά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς είναι το οδικό δίκτυο, ξέρουμε τους κινδύνους που ελοχεύει σε κάθε στροφή. Άρα λοιπόν δεν νοείται να αναπτύσσουμε ταχύτητες μεγάλες, ειδικά σε σημεία που είναι επικίνδυνα. Μάλιστα. Ξέρετε, κύριε διηγητά, έχουμε χαλαρώσει κατά κάποιο τρόπο. Προηγήθηκε μια περίοδος πανδημίας 2 χρόνια και έχει ανάγκη ο κόσμος, βέβαια, όχι μόνο η κριτική, πανελλαδικά, να βγούμε, να ξεσκάσουμε, να έρθουμε σε επαφή με τους δικούς μας ανθρώπους και γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, όπως είναι το τρίμερο τώρα της 28ης. Θα ζήσουμε ξανά αυτό το οικογενειακό κλίμα. Και κυριαρχεί σε μια παρέα η φράση: έλα μωρέ, ένα ποτηράκι θα πιείς, δύο ποτηράκια θα πιείς. Τι απαντάτε σε αυτές τις παρέες, ποια είναι η λογική που θα πρέπει να κυριαρχήσει? Έχει τύχει και εγώ σαν προσωπικότητα να τη χάνω σε μια παρέα, για παράδειγμα σε ένα γάμο, και να μου λένε έτσι αστειεύοντας, ας το πούμε, οι φίλοι, αστυνόμε θα πιούμε. Η απάντησή μας είναι η εξής: το ποτό δεν απαγορεύεται. Απαγορεύεται να οδηγήσεις ενώ έχεις καταναλώσει αλκοόλ. Γι' αυτό το λόγο και εμείς ως Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου, αλλά και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης, μαζί με όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις της νήσου, κάνουμε ανταχτά χρονικά διαστήματα καμπάνιες που έχουν να κάνουν σχετικά με το αλκοόλ, όπως τον οδηγό της παρέας, που τι λέει αυτή η καμπάνια ο οδηγός της παρέας: αν μια παρέα βγει έξω να διασκεδάσει, 4 άτομα να προαποφασίσουν ένα άτομο από την παρέα να μην καταναλώσει αλκοόλ, το οποίο θα είναι αυτό το άτομο που θα γυρίσει όλους τους υπόλοιπους πίσω στα σπίτια τους με ασφάλεια. Έχοντας λοιπόν ως δεδομένο ότι από τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε και στη διάθεσή μας, ότι το 33%, δηλαδή 3 στα 10 τροχαία δυστυχήματα, ανά την Ελλάδα είναι αυτό το στατιστικό στοιχείο, 3 στα 10 οφείλεται το αλκοόλ, δυστυχώς εδώ στην Κρήτη είναι μεγαλύτερο το ποσοστό που συμμετέχει το αλκοόλ στα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα και στα θανατηφόρα. Αγγίζει κοντά το 50%. Έχοντας λοιπόν αυτό ως δεδομένο, έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση, κυρίως κατά τους ελέγχους που έχουν να κάνουν με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Γίνονται συνεχώς συνεργεία καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με κορύφωση τις ημέρες Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο αλλά και Κυριακή, που πολλές φορές εκείνες τις μέρες στο Ηράκλειο φτάνουν τα συνεργεία 3 και 4 τον αριθμό. Και ξαναλέμε, το έχουμε πει και άλλες φορές, σκοπός μας δεν είναι να τιμωρήσουμε το συμπολίτη μας. Δεν είναι φόβητρο η ελληνική αστυνομία, ούτε η τροχαία Ηρακλείου γενικά. Καταρχήν, έχω πει πολλές φορές ότι η τροχαία Ηρακλείου είναι η μοναδική υπηρεσία, το μοναδικό επάγγελμα που έχει τόσο στενή επαφή στο πεδίο της πρόληψης με το σημαντικότερο αγαθό που έχει ο άνθρωπος, που είναι η σωματική του ακεραιότητα, η υγεία και η ζωή του. Τόσο στενή επαφή. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιο άλλο επάγγελμα που συνδέεται τόσο στενά. Άρα, σκοπός μας είναι να είμαστε σύμμαχοι σε κάθε μετακίνηση των συμπολιτών μας, αρρωγοί στην ασφαλή μετακίνησή τους και όχι να τιμωρήσουμε τον κόσμο. Μακάρι να πετύχουμε κάποια μέρα το ιδεατό. Και ποιο είναι το ιδεατό? Παρότι έχουμε αυξήσει τους ελέγχους έξω στους δρόμους το τελευταίο χρονικό διάστημα σε ένα ποσοστό της τάξης του 30%, κάποια μέρα να πετύχουμε το ιδεατό, με παραπάνω ακόμα ελέγχους, να μην μπορούμε να βεβαιώσουμε μια παράβαση, γιατί
γιατί οι συμπολίτες μας θα τηρούν τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και άρα θα έχουμε ασφαλές μετακινήσεις και όσο το δυνατό χαμηλότερα τροχαία ατυχήματα. Γιατί μεγάλη πόλη είμαστε, τα τροχαία έστω και τα υλικών μέσα στην πόλη μας θα συμβούν. Οπότε το κεντρικό μήνυμα, κύριε Διοικητά, ποιο είναι? Το κεντρικό μήνυμα είναι ότι εν ώψη της αυξημένης κίνησης θα θέλαμε να θερμή παράκληση προς όλους τους συμπολίτες μας έτσι να οδηγούν πάρα πολύ προσεκτικά. Αν ταξιδέψουν βράδυ, μια και βλέπουμε αντίστοιχες εικόνες, να ελέγξουν τα ηλεκτρονικά συστήματα του αυτοκινήτου τους, ότι δουλεύουν τα φώτα τους, τα φώτα πορείας σε μεγάλη σκάλα, η μικρή σκάλα. Οι αλλοκαθρεστήρες είναι σε καλή κατάσταση αν τυχόν βρέξει, έτσι να μην θαμπώνουν τα τζάμια και η αεραγωγή. Ναι. Να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, όπως είπαμε προηγουμένως, μέσα στα αυτοκίνητα να αφορούν τις ζώνες ασφαλείας, στις μηχανές, στο προστατευτικό τους κράνος, να μην έχουν επιθετική οδήγηση, να μην κάνουν αντικανονικό προσπέρασμα. Σταματάμε στο φανάρι με το κόκκινο. Και σταματάμε και στους ελέγχους. Και στους ελέγχους, βέβαια, σταματάμε. Εντάξει. Είναι δεδομένο αυτό και με χαμόγελο βέβαια και οι αστυνομικοί αλλά και εμείς σαν πλευρά μας άνθρωποι που βγαίνουν έξω οικογενειάρχες και κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι είπαμε. Είμαστε αρρωγοί και σύμμαχοι για την ασφαλή μετακίνηση των συμπολιτών μας. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε και μέσα από τους ελέγχους αλλά και μέσα από τις ενημερώσεις που κάνουμε ως υπηρεσία ως τμήμα τροχείας Ηρακλείου ακόμα και στα σχολεία αλλά και σε ενήλικες. Πρόσφατα πήγαμε και στην 133 Σμιναρχία Μάχης ναι. Και κάναμε μια παρουσίαση στο μόνιμο προσωπικό της μονάδας. Μέσα λοιπόν από όλη αυτή την προσπάθεια θέλουμε να αλλάξουμε τη στάση και τη συμπεριφορά των ενηλίκων. Να οδηγούν καλύτερα, να οδηγούν πιο προσεκτικά για τη δική τους σωματική ακεραιότητα πρωτίστως. Δέχτηκα ένα μήνυμα από τηλεθεατή με τις αντιολισθητικές αλυσίδες. Είναι απαραίτητες πλέον, σωστά, σε κάθε αυτοκίνητο. Θα σου πω ακριβώς τι είχε συμβεί, γιατί έγινε ένας μεγάλος ντόρος απάνω από το θέμα. Ναι. Είχε βγει ένα ΦΕΚ, μια υπουργική απόφαση στην αρχή, που έλεγε ότι είναι υποχρεωτικές σε όλα τα οχήματα. Μετά ήρθε μια τροποποιητική μιας υπουργικής απόφασης που λέει ότι θα είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός στα οχήματα εφόσον προηγηθεί αστυνομική διάταξη από τον εκάστοτε νομό. Δηλαδή εδώ από την αστυνομική διεύση Ηρακλείου, αν βγάλει ο ταξίαρχος μια απόφαση ότι το προσεχές χρονικό διάστημα θα έχουμε ακραίες καιρικές συνθήκες, τότε είναι υποχρεωμένα όλα τα οχήματα να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες, να είναι φωδιασμένα. Δηλαδή σε περίπτωση που υπάρξει πρόγνωση για ακραία καιρικά φαινόμενα, ο ταξίαρχος θα βγάλει μια απόφαση και θα πει για το επόμενο δεκαήμερο, κατάλαβα καλά. Ναι, για το επόμενο δεκαήμερο υποχρεωτικά όλα τα οχήματα να είναι φωδιασμένα. Με αντιολισθητικές αλυσίδες. Γιατί τις αλυσίδες, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Διοικητά, αναγκαστικά. Μπορεί στο Ηράκλειο να μην ρίξει χιόνι στην πόλη του. Αλλά στην ενδοχώρα, στην Αγία Βαρβάρα και στο Οροπέδιο, ας πούμε, και στο Λασίθι. Και τις αλυσίδες τις βάζουμε εκεί που υπάρχει χιόνι. Γιατί αν τις βάλουμε σε δρόμο που δεν υπάρχει χιόνι, θα δημιουργηθεί πρόβλημα και στο όχημα το ίδιο, μάλιστα, το δικό μας. Μάλιστα. Επομένως, μιλάμε για τον εφοδιασμό τον υποχρεωτικό. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Έχουμε να κινήσουμε ένα νέμα του τριήμερο. Τριήμερο ομαλά και να μην έχουμε άλλο τέτοιο τροχαίο δυστύχημα. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ.